Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε να πλέκουμε την πλήξη rip στα ποδαράκια. Θα πλέξουμε 10 πόντους, αλλά στην αρχή και στο τέλος θα πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι. Και θα σας εξηγήσω αργότερα το λόγο. Πλέκουμε τον αρχικό μας κόμπο και θα πλέξουμε ένα γαϊτανάκι από 10 συν 1 πόντους. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα. Παίρνω κλωστή και θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στη δεύτερη αλυσίδα. Ένα, δύο, βάζω μέσα το βελονάκι μου, παίρνω κλωστή και θα πλέξω και τους 3 πόντους μαζί. Και έχουμε το μισό μας ποδαράκι. Τώρα θα πλέξουμε κανονικά ποδαράκια για τους επόμενους 8 πόντους και στον τελευταίο πόντο θα πλέξουμε πάλι μισό ποδαράκι. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μου στην επόμενη αλυσίδα, παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από την αλυσίδα και έχω 3 θηλιές στο βελονάκι μου. Παίρνω κλωστή, περνάω τις 2 πρώτες θηλιές, ξαναπαίρνω κλωστή και περνώ τις τελευταίες 2 και έχω ένα μισό ποδαράκι και ένα κανονικό ποδαράκι. Στην επόμενη αλυσίδα πάλι τρία, τέσσερα, μετρώ συνολικά τους πόντους, έχω ένα μισό ποδαράκι και 3 ποδαράκια. 4. 5, 6, 7, 8, και θα πλέξω και τον τελευταίο πόντο, ο οποίος θα είναι ένα μισό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα περάσω και τις 3 θηλιές μαζί. Και έχουμε ένα μισό ποδαράκι στην αρχή, ένα μισό ποδαράκι στο τέλος και 8 ποδαράκια στη μέση. Πλέκουμε μία αλυσίδα και γυρνάμε το πλεκτό μας. Θα πάρω κλωστή και θα πλέξω ένα μισό ποδαράκι στο πρώτο μισό ποδαράκι, δηλαδή θα βάλω το βελονάκι μου στην πρώτη τρύπα, θα πάρω κλωστή και θα περάσω και τις 3 θηλιές και έχω το πρώτο μου μισό ποδαράκι, δηλαδή σε κάθε σειρά που θα περνάμε, που θα γυρνάμε, ο πρώτος και ο τελευταίος πόντος θα είναι ένα μισό ποδαράκι. Τώρα για να δημιουργήσουμε το rip παίρνουμε κλωστή. Και αν πλέκαμε κανονικά τα ποδαράκια, θα βάζαμε το βελονάκι μέσα σε αυτή την τρύπα. Όμως, επειδή θέλουμε να κάνει το κύμα, θα βάλουμε το βελονάκι μας μέσα από αυτήν εδώ την τρύπα. Θα περάσουμε δηλαδή το βελονάκι μας από πίσω από το πρώτο ποδαράκι. Θα βάλουμε δηλαδή μέσα και έξω, θα το περάσουμε τώρα το βελονάκι και έχουμε περάσει πίσω από το πρώτο ποδαράκι. Θα πάρουμε κλωστή και θα την περάσουμε μέσα από το ποδαράκι και έχουμε 3 θηλιές πάνω στο βελονάκι. Θα πάρω κλωστή και θα περάσω τις 2 πρώτες θηλιές και κλωστή για να περάσουμε τις τελευταίες 2, κανονικά όπως θα πλέκαμε το ποδαράκι. Και έχουμε ένα ποδαράκι πάνω από το πρώτο ποδαράκι με την πλέξη rip. Τώρα, για να δημιουργηθεί ο κυματισμός, δηλαδή ένα ποδαράκι μπροστά και ένα ποδαράκι πίσω, θα πάρουμε τώρα το βελονάκι, έχουμε πάρει κλωστή, θα πάρουμε το βελονάκι και θα το περάσουμε
από μπροστά και πίσω, από το δεύτερο ποδαράκι. Πάμε να το ξανακάνουμε. Παίρνουμε το βελονάκι και αντί να το βάλουμε μέσα στην τρύπα, θα το περάσουμε μπροστά και πίσω. Και έχουμε πάρει και το δεύτερο ποδαράκι. Παίρνουμε κλωστή και την περνάμε και έχουμε τρεις θηλιές στο βελονάκι. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε τις δύο πρώτες θηλιές και παίρνουμε κλωστή και περνάμε και τις τελευταίες δύο. Και τώρα φαίνεται, όταν περνάμε το βελονάκι μας πίσω και μπροστά, τραβάει το ένα ποδαράκι το άλλο μπροστά, και όταν βάζουμε το βελονάκι μας μπροστά και πίσω, φαίνεται σαν το ποδαράκι να τραβάει το άλλο το ποδαράκι προς τα πίσω. Πάμε να πλέξουμε και το επόμενο ποδαράκι. Οπότε θα τραβάμε ένα ποδαράκι μπροστά και ένα πίσω. Τώρα θα πάμε να τραβήξουμε ένα ποδαράκι μπροστά. Οπότε, αντί να βάλουμε το βελονάκι μας μέσα στην τρύπα, θα βάλουμε το βελονάκι μας πίσω και θα το περάσουμε μπροστά από το επόμενο ποδαράκι. Έτσι φαίνεται από πίσω. Και θα πάρουμε κλωστή. Πάρουμε κλωστή, θα την περάσουμε πίσω από το ποδαράκι. Θα πάρουμε κλωστή, θα περάσουμε τις δύο πρώτες θηλιές και θα πάρουμε κλωστή και θα περάσουμε και τις τελευταίες δύο. Τώρα, το επόμενο ποδαράκι θέλουμε να το τραβήξουμε προς τα πίσω, οπότε παίρνουμε κλωστή και θα βάλουμε, αυτό εδώ είναι το επόμενο ποδαράκι, οπότε δεξιά από αυτό το ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου από πίσω προς τα μπρος και από την αριστερή του μεριά θα το βάλω πίσω. Οπότε έχουμε μπροστά το βελονάκι, τώρα το βάζουμε στην πίσω μεριά και έτσι φαίνεται από πίσω. Παίρνουμε κλωστή, την περνάμε μπροστά από το ποδαράκι. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε τις δύο πρώτες θηλιές και παίρνουμε κλωστή και περνάμε τις τελευταίες δύο θηλιές. Και έχουμε δημιουργήσει ένα κυματισμό στα ποδαράκια μας. Ένα δηλαδή ποδαράκι πάει μπροστά, το άλλο πίσω, άλλο μπροστά, το άλλο πίσω. Πάμε τώρα να πλέξουμε και το επόμενο ποδαράκι. Αυτό το ποδαράκι θέλουμε να τραβηχτεί μπροστά, οπότε βάζουμε το βελονάκι από πίσω και το φέρνουμε μπροστά. Παίρνουμε κλωστή, την περνάμε πίσω από το ποδαράκι. Παίρνουμε κλωστή και περνάμε τις δύο πρώτες θηλιές. Παίρνουμε κλωστή και περνάμε τις επόμενες δύο. Παίρνουμε κλωστή και τώρα το επόμενο ποδαράκι θέλουμε να τραβηχτεί προς τα πίσω. Οπότε βάζουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος και μετά το βάζουμε πίσω. Παίρνουμε κλωστή, το περνάμε μπροστά από το ποδαράκι, τις δύο πρώτες θηλιές και τις τελευταίες δύο θηλιές. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και για τα επόμενα τρία ποδαράκια. Τώρα έχουμε πλέξει και τα 8 μας ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και θα πάμε στο τέλος να πλέξουμε το μισό μας ποδαράκι. Οπότε θα πάρουμε κλωστή, θα το περάσουμε από τη θηλιά αυτού εδώ του πόντου. Έχουμε δηλαδή δύο θηλιές πάνω στο βελονάκι. Θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τον πόντο και θα πάρω κλωστή και θα τον περάσω μέσα και από τις τρεις θηλιές. Τώρα για να γυρίσουμε στην επόμενη σειρά, πλέξουμε ένα λυσιδάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας, παίρνουμε κλωστή και πλέκουμε στο πρώτο μισό ποδαράκι, θα πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι. Τώρα, ο λόγος που πλέκουμε στην αρχή και στο τέλος ένα μισό ποδαράκι είναι διότι για να φέρουμε μπροστά ή πίσω τα ποδαράκια θα είναι δύσκολο να το κάναμε
δηλαδή να κάνουμε αυτό μπροστά, μπορούμε να το φέρουμε. Αλλά όταν χρειαστεί να πλέξουμε το ποδαράκι για να το φέρουμε πίσω, πρέπει να κάνουμε αυτό, δηλαδή επειδή θέλει δύο κινήσεις, να φέρουμε μπροστά το βελονάκι και μετά πίσω, και δεν έχουμε το περιθώριο αυτό να το κάνουμε, δεν θα φαίνεται ωραίο το πλεκτό μας. Οπότε για να αφήνουμε αυτά τα περιθώρια δεξιά και αριστερά από το ποδαράκι, ώστε να περνάμε μπροστά και πίσω το βελονάκι μας, πλέκουμε το μισό ποδαράκι στην αρχή και στο τέλος. Οπότε θα πάμε με τον ίδιο τρόπο να πλέξουμε και σε αυτή τη σειρά. Αυτά εδώ τα ποδαράκια που τα βλέπουμε ότι τραβιούνται μπροστά, ότι είναι τραβηγμένα μπροστά, θα πάρουμε κλωστή και θα βάλουμε πίσω και μπροστά το βελονάκι μας για να συνεχίσουμε να τραβάμε μπροστά τους πόντους αυτούς. Περνάμε την κλωστή από πίσω, τα δύο πρώτα ποδαράκια και τα τελευταία δύο ποδαράκια. Παίρνουμε κλωστή και το επόμενο ποδαράκι είναι τραβηγμένο προς τα πίσω. Οπότε βάζουμε από πίσω προς τα μπρος το βελονάκι και μετά το βάζουμε πίσω, έτσι είναι η πίσω μεριά, έτσι είναι μπροστά. Παίρνουμε κλωστή, την περνάμε μπροστά από το ποδαράκι, τις δύο πρώτες θηλιές και τις τελευταίες δύο θηλιές. Και πάμε με τον ίδιο τρόπο να πλέξουμε και τα επόμενα 6 ποδαράκια. Και στο σημείο αυτό έχουμε πλέξει το πρώτο μας μισό ποδαράκι και τα επόμενα 8 ποδαράκια, το πρώτο μας μισό ποδαράκι και τα επόμενα 8 ποδαράκια. Και θα πάμε τώρα να πλέξουμε και το τελευταίο μισό ποδαράκι. Οπότε έχουμε συνολικά 10 πόντους. Και έτσι μοιάζει το πλεκτό μας με την πλέξη ριπ. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή.